Υπέροχη κουβέντα που είχε ο υπερταλαντούχος Χάρης μας με τον Θησέα Ιωάννου. Καταπληκτικά. Και έχουμε μαζί μας δύο νέα παιδιά, πανέτοιμα, που δουλεύουν χρόνια στην τηλεόραση και ανυπομονώ να τους ρωτήσω πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Και ήταν και σχήμα οξύμορο. Νέα παιδιά που δουλεύουν χρόνια στην τηλεόραση. Ναι. Η δεινόσαυρη της ψυχαγωγίας. Μαζί μας η Ιωάννα Λαμπροπούλου Σταύρου. Άντε χαρή, θέλω να σας κάνω συνέντευξη. Πώς νιώθεις που κάθεσαι σε αυτή τη θέση? Αλέξανδρα, εμείς... Πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε πολύ ειλικρινά. Βλέπετε η κάμερά σου, γιατί απευθύνεται στη Χριστιανά, φαντάζομαι αυτό που θα πεις. Πούντι, τι έχει μαζί μου. Μέχρι και το σκουλαρίκι του γάμου έβαλα Χριστιανά για να το δεις. Να με βρει τι έχω με στη τσάντα μου που έφερα ολόκληρο φιόγκο με τούλια για να έρθω να με χορέψει. Σε είχα ικανή να φέρνει και τον ηφικό. Λαμπροπούλο μου, θα σου πω αλήθεια. Αν δεν ήταν καθαριστήριο, να αφορούν τον ηφικό, για να με την έβρισκα δαμέ. Κατήσει σα. Θα σου πω αλήθεια. Που τον τζερόν που έφυγε, έχει σου τα μένα. Η Χριστιανά γιατί, ναι, μου. Γιατί είπε ότι δεν θέλει. Μα δεν το χωνέψε ότι εσύ κοστίγε και έφυγε έτσι. Θα σου πέρασει, ρε, ξέρω ότι με αγαπά. Ξέρει ότι. Πάρα πολύ καλά ότι σε λατρεύει. Χαίρεται πάρα πολύ για την πορεία σου. Αλλά νομίζω να ξεκινήσουμε και να πάρουμε τα πράγματα. Πώς αισθάνεσαι δύο μέρες μετά το γάμο? Εντάξει, μωρέ. Όλα καλά. Τίποτα το διαφορετικό. Όλα καλά. Περιμέναμε 10 ολόκληρα χρόνια, περίμενες βασικά, αλλά και οι φίλοι σου, 10 ολόκληρα χρόνια για να έρθει η στιγμή που θα ανέβαινε στα σκαλιά της εκκλησίας. Όλα αυτά τα συναισθήματα των 10 χρόνων, την ώρα που ανέβαινες, ρε παιδί μου, τα σκαλιά. Σκέφτομαι ότι έβλεπα τα πλάνα προχθές που το του με αγάπη. Με τον Καρνάκη που έκανε ο Καρνάκης. Και την ώρα που ανέβηκα τα σκαλιά και είδα τον, δεν έβλεπα τίποτε γύρω από τον Ραφαέλο. Τίποτε. Δηλαδή δεν είχα προσέξει ότι ήταν η μάμα του δίπλα του, η Μαριλένη αριστερά. Δεν έβλεπα τίποτε. Δεν είδα καν πάρα πολύ κόσμο που ήταν στην εκκλησία. Με το που τον είδα από μόνος του και περάσαμε τέλεια. Ήμασταν και οι δύο σε παρουσία. Τι ωραίο το τραγούδι που άκουγε. Είναι μια καινούργια καλλιτεχνική. Αλλάζω καριέρα, θέλω να σου πω. Είναι μια τραγουδίστρια. Μπορεί. Πάμε και ροβίσιο. Μπορεί. Ποιο θα ξεχάσει τον Τζέι Λα το τραγούδι που είχαμε κάνει τότε, πριν τόσα χρόνια. Μεγάλη επιτυχία. Δεν το συζητώ. Δεν θεωρώ ότι είσαι από τις νύφες οι οποίες, ρε παιδί μου, από το πρωί ξέρεις κομμωτήρια, μακιγιάζ κτλ. Ήσουν πάρα πολλά χαλαρή που έτσι είσαι στη ζωή σου. Ναι. Κοίτα τώρα. Ήμουν πάρα πολλά χαλαρή. Γιατί ακούαμε που τους φίλους μας, που συγγενείς, πεθαίνει να το απολαύσετε μια μέρα και περνάει σαν την αστραπή. Και είπα, έτσι είσαστε. Ενώ το απολαύσω στο φουλ. Αλλά χαρήχα και την ασφάλεια του ότι είχα ανθρώπους στα κατάλληλα πόστα που έκαναν τον γάμο πραγματικότητα. Και έκαναν τον ιδανικό. Δηλαδή, ό,τι όνειρο και να είχα, έγινε ακόμα καλύτερο. Που τα αλήθεια ήταν ο πιο τέλειος γάμος. Η Φρόσο, παιδιά, έκαμε με υπέροχη. Ο Λάζος στον ηφικό μου. Ήμουν εγώ. Ήσουν πάρα πολύ όμορφη και οι μαύρες λεπτομέρειες στον ηφικό, ξέρεις, γιατί κάποιοι δεν βλέπουν το μαύρο και λένε «Μα μαύρο σε γάμο». Συγγνώμη, ήταν μαύρο, το story του είδες το, είπε ότι στο γάμο του δεν θέλει τόσο μαύρο, εγώ μαύρο, τρελάθηκα. Στο μαύρο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μαύρο. Βάλε έτσι story. Ναι, βέβαια. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τη φιλοξενία σε ένα ανδροκρατούμενο στούντιο. Ναι, αλλά γιατί έλεγες ότι βάλα 3-4 story που λαλού «Μα δε φαΐ, μα δε γλυκό». Επειδή... Έβαλα τη Λαμπροπούλου που εχόρευκε και εγώ δίπλα να τρώω. Δεν σταμάτησα, Ιάννα. Εν ήταν ιδηλιακό το σκηνικό όμως το setup, ερωτεύτηκα. Ήσασταν εσείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω όμως να αποκαλύψεις, γιατί είπα στην αρχή ότι θα σε έχουμε καλεσμένοι και θα κάνεις αποκαλύψεις. Ποιος επιμελήθηκε το γάμο? Λοιπόν, ποιος τον έτρεξε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ο Ραφαέλος είπε μου, αν μπατζεδόκεις μου το μικρόφωνο, γιατί θα πω ότι τα έκανα όλα εγώ και η Αντιγόνη. Γιατί χωρίς την Αντιγόνη, χωρίς την Κανέλα μου, τούτον το όραμα, το όνειρο, θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα. Μαγικό. Παιδιά, πιάσαν τις προσωπικότητες μας, αλήθεια που σας λέω. Βούτυσαν τις μες στο ταλέντο της και έκαμε γίνοντα το ιδηλιακό σκηνικό. Ήταν που δεν μπορούσε η διάθεση σου να μένει καλή με το που μπαίνει. Ανά τη νύχτα πριν από το γάμο. Νομίζω να μπει. Τη νύχτα του γάμου ήταν φίλο. Ξέρεις, τη νύχτα του γάμου τελικά. Όχι, τη νύχτα πριν από το γάμο. Ναι. Βρέθηκες με τον Ραφαέλο ή έκαμε τα, ξέρεις, τα κανόνα. Όχι. Παραδοσιακά. Χάρη, έμεινα. Μιλούσατε στο τηλέφωνο. Έμεινα με τη μάμα μου. Κοιμήθηκα με έναν καλύτσα. Ήταν πολλά συγκινητικό γενικά όλο. Το να μείνω ξανά στο σπίτι μου με τη μάμα μου. Είμαστε χωριά. Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα. Γύρω στις 9.30-10 παράδοση σταμάτησε να απαντά. Κοιμήθηκε. Χαλαρός. Κυρίως. Καλάματα.
Είναι η πιο συγκλονιστική, πιο συγκινητική στιγμή. Πιο συγκινητική. Του γάμου, ή από τις πιο τέλος πάντων. Να σου πω, έχουμε δει πάρα πιο, πολλά. Έχουμε, πιο πάει συγκινητική. Μάλλον, έχουμε πάει σε πάρα πολλά λάματα και πολλοί ενώ συγγενών μας κτλ. Δεν θα το πιστέψεις από τα story του Καρνάκη. Ρε παιδί μου, συγκινήθηκα. Ίσως γιατί περιμέναμε και εμείς τον το γάμο. Ρε να είστε στα λάματα μου. Δεν τα κατάφερα γιατί δούλευα. Αφού είπες ότι δεν κανέναν, πέτυχε. Τέλος πάντων. Όχι. Εντάξει λοιπόν. Είμαι. Είχαν πάρα πολύ μπλάκα στα λάματα μου που ευτυχώς είχα τη φρόσο μαζί μου. Οπότε δεν εφόμουν να κλάψω. Ήταν να κλάψω η γυναίκα. Και να είναι η μάμα μου. Με κλαίει. Και να κλαίει. Μαμά σταμάτα, εσύ με κλαίει. Εγώ έκλαιω. Και κλαίω εσύ δυο. Έγραψες κανονικά τα ονόματα των φίλων σου κάτω από το παπούτσι. Ναι, σβήστηκε κανέναν, ίσως γιατί μετά έβαλα αυτά τα νηφικά παπούτσια. Άλλαξαν, έβαλα τα αθλητικά μου να νιώθω. Νιώθω ανέτα, ναι, σβήστηκαν τα ονόματα. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω, τι είναι αυτό που σου είπε την ώρα που ανέβηκε στα σκαλιά της εκκλησίας. Είδαμε στα πλάνα τον Ραφαέλο κάτι να σου λέει. Τι ήταν αυτό που σου είπε? Είσαι η πιο όμορφη αγαπώ. Όχι, ξανακλαίω, λέει, κουράστηκα. Θα αντέλω τώρα να πήγα να ψηφίσει πριν από στο Σαββάγιο. Κάτι άσχετο. Πόσο μου λείπει το πάνελ όταν υπάρχουν θέματα. Είπα πάρα λίγο που δαμέ να έρθει και συμπληρωθήκαμε. Πέθια, σας λείπει λίγο Μπάρπη, Λαμπροπούλου, Τάσος. Χάρης. Πάμε πίσω στο χρόνο. Πάμε πίσω στο χρόνο και στον Αλφα. Με πολύ αγάπη εννοείται, παιδιά, στο Δημήτρη, στη Σοφία, να αγαπώ. Είμαστε όμως ευγνώμων γιατί ζήσαμε αυτές τις σεζόν. Δύο εννοώ που ήμασταν μαζί και ήταν πάρα πολύ. Συγκινήθηκα με τη φωτογραφία σου. Βασικά ήμουν πολλά συγκινημένη και πολλά χαρούμενη. Σε κάποια φάση λέω κουράστηκα να είμαι τόσο χαρούμενη. Ξέρεις τι γίνεται. Τόσο άπλιστο για να ακούω. Βάλαμε το φαγητό, ξέρω και τα λοιπά, στα πιάτα. Ήταν ωραίο το φαΐ. Ήταν υπέροχο. Όλα Λέλια. Ήταν υπέροχα. Καθίσαμε να φάμε, ξεκινά, τον πιάνει ρε παιδί μου και λέει: παίρνει το κινητό. Εσείς καμιά φωτογραφία του τότε. Λέω του: τι φωτογραφία του τότε. Είμαστε όλοι μαζί. Θέλω κάτι να κάνω, μου λέει. Τελειώνει λοιπόν ο γάμος. Πάτε σπίτι, φαντάζομαι. Λιώμα. Ναι. Ενώ κουρασμένη και τα λοιπά. Σπίτι, ναι, μείναμε. Κάπου τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ζησού ήταν πίσω. Μπράβο, είπα να με κατηγορηθώ. Στη σουίτα. Ξέρουν πολλά ζευγάρια εκείνη τη σουίτα, πάντως είναι. Όταν εξαπλώσετε στο κρεβάτι, αν μπορούσατε να μιλήσετε, ας πούμε, είχατε τόση ένταση που μιλήσατε, ανταλλάξατε κουβέντες, ή ήσουν από τις νύφες που απλά είπες καλή νύχτα, αγάπη μου. Ποιον καλή νύχτα, αγάπη μου, αυτά δύο παιδιά, χαρά γεμάτα, χαζοβιόλικα μωρά, τι παντρευτήκαμε μισή μου. Δεν πιστεύω. Δηλαδή τώρα είμαστε παντρεμένοι. Κάμαμε το. Περάσαν όλοι τέλεια και τούτον ήταν που μας γέμισε πάρα πολύ χαρά. Και επειδή ξαναείπα σας το ότι δεν είμαι η γυναίκα που ονειρεύκε τον το γάμο της και πώς να είναι. Και έγινε, δηλαδή ακόμα και δεν είχα προσδοκίες, εξεπέρασε τις. Μαγικό ήταν το πράγμα, εύχομαι να το ζήσετε αλήθεια. Ήταν ένα πάρτι, εγώ θα τολμήσω να πω μια πενταήμερη δική σας με τους φίλους σας. Ναι. Αν θα έδινες λοιπόν μια συμβουλή στα νεαρά ζευγάρια που αγχώνονται τώρα με τον γάμο τους και τα λοιπά, είναι σε δύο χρόνια. Σε τρία, ποιος ξέρει. Λοιπόν, χάρη πρώτα απ' όλα είμαι δίπλα σου, θα σας καθοδηγήσω σε κάθε βήμα, θα σου δώσω το τηλέφωνο της Αντιγονής, αν θέλεις να είναι. Γιατί πες και ένα άλλο level ο γάμος. Τώρα τι να λέμε. Τι να λέμε. Και λέω το ύπου ψώνιο προσωπικό, επειδή ξέρω τι δουλειά έγινε, τι γούστο και τι αισθητική είσαι. Η συμβουλή μου είναι, πρώτον, για τις νύφες και για τους γαμπρούς, πρέπει με τα ρούχα μας να νιώθουμε ο εαυτός μας. Πρέπει το νυφικό μας ή το γαμπριάτικο να είμαστε εμείς. Και είναι εύκολο τον να γίνει. Μετά θέλω να σας πω για τους καλεσμένους. Εμείς εκαλέσαμε το παρόν μας και την καρδιά μας, δηλαδή τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουμε καθημερινή επαφή, αλλά που έχουν τη δική τους θέση στην καρδιά μας. Άμα βάλεις τον δαθιό μες στο μυαλό σου, έπεφτεις έξω. Ειδικά ρε παιδί μου, ειδικότερα τώρα τα νέα ζευγάρια που τα κάνουμε όλα μόνοι μας, μακάρι να ήταν οι ένδοξες εποχές που πληρώνουν οι γονείς τους γάμους, ξέρετε τα. Η τεράστια γάμη των 1.000 και 2.000 ατόμων, επειδή πρέπει να καλέσεις τον πυρήνα και να θέλεις να είσαι και on budget και να κάνεις και το όραμα σου εκείνο που φαντάζεσαι για το γάμο σου, άμα γίνει με αγάπη και άμα σκεφτείς τι σε κάνει χαρούμενο χωρίς φαρφάλες και πολλά, είναι η συνταγή της επιτυχίας. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολλά πρωί στο ραδιόφωνο, μέχρι αργά το βράδυ, παράσταση κτλ. Βρίσκεις χρόνο για σένα για να κάνεις τα πράγματα τα οποία αγαπάς, ναι. Ή για να κάνεις την σύνδεση με τον Ραφαέλο, να πείτε τις κουβέντες σας, τις δικές σας. Ναι. Πού? Ναι, και να σου πω κάτι, Χάρη, σιγά σιγά γίνομαι και πιο εγωίστρια με το χρόνο μου. Δηλαδή βάλω τελείες σε κάποιες σχέσεις, είτε φιλικές, που μπορεί να ήταν τοξικές και που μένα, έτσι. Mm-hmm.
δεν είμαστε πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι για όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και είναι κακό, δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί άνθρωποι ή κακοί φίλοι. Πότε το συνειδητοποίησες αυτό το πράγμα? Φέτος. Ήταν ο γάμος η αφορμή και η αιτία για να καμιστούν τις σκέψεις και τις αποφάσεις? Όχι μόνο. Απλά έτυχε και ίσως λίγο η διαδικασία του γάμου να βοήθησε σε τούτο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να βάλουμε τελείες τελικά. Και ενώ και να είμαστε λίγο εγωιστές με το χρόνο μας. Να αποφασίζουμε άτομα... μπορεί να τον επενδύσουμε, ειδικά μα δουλεύουμε τόσες ώρες. Υπήρξαν άτομα που δεν κάλεσε στο γάμο σου γιατί για τον αφαχύψη λόγο και ρε παιδί μου να μην τους άρεσε αυτό, ενώ να είχες αυτή την αντιμετώπιση? Ναι, αλλά ακόμα και η αντιμετώπιση μετά απέδειξε μου ότι καλά έκαμα. Ωραία. Και ήταν και για μένα struggle, δηλαδή ήταν σκληρό, δεν ήταν εύκολο να βάλεις τελείες. Ειδικά αν είσαι λίγο ενοχικός όπως είμαι εγώ. Απλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να προχωρούμε. Και επαναλαμβάνω, δεν λέει τίποτα για μας, δεν μπορούν να λειτουργούν όλες οι σχέσεις. Είτε φιλικές, είτε οικογενειακές, είτε ερωτικές. Ναι. Οι επαγγελματικές. Οι επαγγελματικές, είμαι πολλά τυχερή σε αυτόν τον τομέα. Πολλά. Γιατί είσαστε μια ομάδα που πήγε πάρα πολύ καλά το κάμπινγκ. Δεν το συζητούμε τώρα, εντάξει, ναι. Πολλά γνωστό είναι το κάμπινγκ και την επιτυχία που έκαμε. Και συνεχίζεται, εννοείται, στο θέατρο που θα σου πω και που λέω σε όλους μου τους φίλους. Αν θέλετε να γελάσετε, να σας ακούσει όλο το θέατρο. Και να περάσετε. Και με τους, μάλιστα, γίνονται τόσα πολλά πράγματα πάνω στη σκηνή. Θέλω να πω και πολλά τώρα, για να μην το χαλάσω στον κόσμο που θα πάει να το δει. Που δεν σε αφήνουν λεπτό να πεις, α, πού είναι το κινητό είναι μου, αχολητικό. Ή με τίποτα. Α, να κόψω μια κουβέντα, ή α, με να σκεφτείς τίποτε άλλο. Τα μάθηκες πάνω στη σκηνή. Είσαστε μια τόσο δεμένη ομάδα. Τούτο όμως σε φοβίζει ότι κάποτε μπορεί να έρθει το τέλος της ομάδας. Ή κάποιος να θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα. Ή κάποια στιγμή μπορεί να μην κάνει επιτυχία τούτο όλο το πράγμα που καταφέρετε με το Φώτιν και την ομάδα σας. Το να μην κάνει επιτυχία, δεν το πιστεύω να σου πω γιατί. Γιατί γίνεται ουσιαστική δουλειά. Mm-hmm. Γιατί τούτη η ομάδα αποτελείται από πάρα πολλά μέλη και πάνω στη σκηνή και πίσω από τη σκηνή, γιατί είδες πόσο αναπαιτητική η παράσταση είναι και τεχνικά. Με συγχωρείτε. Άμα γίνεται με αγάπη και με τόσο ζήλο, και άμα είμαστε προσγειωμένοι, και ξέρεις ότι σε κάθε παράσταση βελτιωνούμαστε. Σε κάθε παράσταση ο Φώτης να έρθει και να πει τι είναι τη λέξη κλειδί που να σε ξυπνήσει. Σε κάθε παράσταση να εντοπίζουμε πράγματα που μπορούν να γίνουν καλύτερα. Παρόλο που μια παράσταση. Ναι. Άκουσα και το ποίημα, εντάξει, μου γκάνιζα. Νομίζω. Άκουσα με το Βένι. Ήμασταν εκεί και σε ακούσαμε. στο τραγούδι, στους στίχους, που φαντάζομαι ήταν δική σου έτσι, υπογραφή. Και συγγνώμη, εντάξει, που σε διακόπτω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα στο συνάδελφό σας. Το ριζότο με τα θαλασσινά είναι κυριολεκτικό. Κάμνη το πιο ωραίο ριζότο με θαλασσινά. Μα είμαστε σίγουροι ότι έβαλες μέσα τη δική σας ζωή. Επειδή κάτι αφροδισιακά ελαλούσαν τάσο όμως συνάδελφό σας, κάτι. Επειδή ο Δημήτρης μας έλεγε. Ναι, πήγαμε στο στούντιο τώρα. Επειδή ο Δημήτρης δεν σε ξέρει, ενώ εγώ του έλεγα. Όχι, αφού τα τρώνε και οι δύο αυτά τα θαλασσινά. Α, τα τρώνε και οι δύο έλεγε. Χάρη μου, τσέσαι, το θεωρείς. Ήθελα να. Λες λοιπόν στους στίχους ότι δεν είσαι το άλλο μου μισό. Είσαι ολόκληρος, ολόφωτος ο ήλιος. Ο δικός μου ήλιος. Θέλω να μας πεις λοιπόν, ρε παιδί μου, τι είναι για σένα ο Ραφαέλλος και πόσο τυχερή νιώθεις, αισθάνεσαι που είναι στη ζωή σου ένας άνθρωπος, ένας άντρας ο οποίος πραγματικά, επειδή μιλήσαμε για την νύφη, για την πλευρά της νύφης, το έζησε το γάμο του στο μέγιστο βαθμό. Και το λέμε επειδή ήμασταν εκεί και το είδαμε. Το χαιρόσασταν, επίσης είναι η μοναδική νύφη η οποία επέταξε τον νυφικό και έβαλε φόρμες. Καμιά άλλη δεν θα το έκανε. Όταν έμεινε πια λίγος κόσμος, παιδιά, πρέπει να σας πω για το ρύζι. Νομίζω ακόμα αυκαλό ρύζι είναι από συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Αντιλαμβάνομαι το συμβολισμό. Να ριζώσει, να στεριώσει, να γίνει. Αλλά πόσο ρύζι, βρε αδερφέ. Ο Ραφαέλ Στυλιανός είναι ο καλύτερος μου φίλος. Ο σύντροφος μου. Πλέον είναι ο άντρας μου. Και με εκείνον θέλω να πορευτώ το υπόλοιπο της ζωής μου. Και όπως έγραψα και σήμερα στο Instagram, Joanna Lambrouboulika με το μυφόλο. Χάρη! Σε έμπνευσή μου, ρε. Σε έμπνευσή μου. Ξέρεις να μου το αναπώ με τις πελάρες μου. Όπως έγραψες στο Instagram. Όπως έγραψες. Ναι. Παρακολουθούμε. Αν υπάρχει για πάντα, ξεκινήσαμε το πολλά ωραία. Και θέλω να πω και για τις φίλες σου. οι οποίες. Κάψαν καρδιές οι φίλες μου στο γάμο. Οι θέλω να σου πω, δεν σταμάτησαν να μιλάνε για σένα, για το πόσο σε αγαπούν, να είναι πάντα εκεί υποστηριχτικές. Μιλώ εννοείται για την Κάλια, την Ελένα, την Ολυμπίου, το Σιβράκι, τη Σόνια. Τη Φρόζο μου, τη Χαριτίνη, τη Στάβη, τη Μαρία. Όλες, και να αφήσω καμιά πίσω τώρα, κατέστρεψες με θόμουν φίλες. είπα, τις κοπέλες που ήταν δίπλα σου όντως και φαίνεται
η χαρά του. Ακριβώς. Και το, εννοείται και οι φίλοι του, του Ραφαέλ. Που σώσαν πάση σκηνή, αλώσαν και τη σκηνή τα παιδιά. Ναι. Ήταν πάρα πολλά υποστηρικτικοί. Ήταν ένας γάμος Ελένα και του Τάσου. Η πίστα δεν είναι ευκαιρόσυνη. Δεν χρειάζεται να χειραχωρέψει η πίστα. Αυτό μου είπε, αλλά του κανά ρε χάρη. Εμείς είμαστε μέσα στην πίστα. Λαλή μου, αφού ήταν που την ώρα που ξεκίνησε ο Τίντζι να παίζει, αφού είναι σταμάτη, κατέβηκε ο κόσμος κάτω. Ήταν ο γευσηγνώστης μου όμως ο Χάρης. Με το που είπε ο Χάρης ήταν καλό το φαΐ, η μουσήρο ήταν εξαιρετικό. Ήταν ο πρώτος που πήγε στο μπουφέ όταν ευκήγαν τα γλυκά. Αυτό πρέπει να το πω. Θέλω να μας πεις, πού θα, αν επιτρέπετε, πού θα κάνετε έτσι το honeymoon. Λοιπόν, τον Αύγουστο με το καλό, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που αναπνέεις λίγο επαγγελματικά. Να ξεκινήσουμε με Αφρική, Τανζανία, γιατί αντί μπομπονιέρας, έναν ποσό θα δοθεί στην κίτρινη γραμμή και το άλλο στο Willing to Help, στην Τανζανία, στο χωριό Κόγκο, για τον Υπηαγωγείο, που είναι ένα project που ξεκίνησε η πεθερά μου, πια επίσημα. Είχε πάει και ο Ραφαέλος. Βέβαια, βέβαια, και επειδή συνδέθηκε πάρα πολλά και με το Willing to Help, με τον Έλπη, με τη Δώρα, με το χωριό, αποφασίσαμε έναν μέρος του δώρου μας να πάει εκεί. Οπότε θέλουμε να το κάνουμε αυτοπροσώπως, να πάμε να τα δώσουμε και μετά να μην βρούμε ένα εφτάστερο να πάμε να κοτιστούμε. να τα καταφέρουμε. Γιάννα μου, τι άλλο να σε ευχηθούμε. Ούλες οι ευχές, ειλικρινά, εδώσατε μου τες, ευχαριστώ σας μέσα από την καρδιά μου. Αριστοτέλους, θα μου το πληρώσεις. Δηλαδή, γίνεται. Να πάω να σας χτυπήσω την πόρτα. Επιθυμίσα την ευχή με πολύ χαρά να τη δω σήμερα. Ξέρω ότι εν άρρωστη να της ευχηθώ υγεία, σιδερένια. Θέλω να ξέρω και ότι θέλω πολλά να τη δω σήμερα. Στο γραφείο αναφέρουμε πάρα πολλές φορές το όνομά σου. Αχ, να ήταν η Λαμπροπούλου δαμέ. Αχ, να ήταν η Λαμπροπούλου που την άλλη. Αχ, να λέει το θέμα είναι η Λαμπροπούλου και γελούμε μόνοι μας. Τα μεγάλα πνεύματα χάρη συναντώνται. Οπότε ξέρεις ότι στη στροφή είναι τα πράγματα. Ξέρετε εντελώς γίνονται. Επιστροφές, καταστροφές. Σίγουρα η αγάπη νομίζω είναι εκεί, φαίνεται και είναι διάχυτη και από όλους μας. Να σου ευχηθούμε, να σας ευχηθούμε. Βίον Ανθόσπαρτο. Ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείτε εσείς στη νέα σελίδα που ξεκινάτε να γράφετε μαζί. Να είστε πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σας χρόνια στο γάμο του Χάρη. Άντε. Εσύ ριζότο, έλα να σου φτιάξω. Με το καλό, ετοιμάστε. Από σας. Λοιπόν, πάμε στη μαγειρική. Ο Θεόδωρος μας περιμένει.